Σαββίδης τώρα. Ο Αντωνίου που δέχτηκε ωραία την παλιά έκανε και το σούτ πάνω στα χέρια του Κατσιαούνη, η φάση στο 7ο λεπτό. Καβάσης με το Σαββίδη. Βρήκε τον Τερζόπουλο. Αυτό τον Αντωνίου, ξανά στον Τερζόπουλο. Κάνει τη σέντρα τώρα ο Τερζόπουλος, δεν πρόλαβε ο Αντωνίου, έχουμε ένα χέρι εκεί που δεν υποδεικνύεται από τον διαιτητή, υποδεικνύεται όμως σαν τεχνική ποινή. Η κεφαλιά που έγινε από τον Αλεξανδρέ έγινε το λάθος από τον Χάτζη Νικολάου, βρέθηκε ο Καλτσάς σε πλεονεκτική θέση, κάνει και το σούτ, η μπάλα φεύγει τελικά κόρνερ από την επέμβαση του Κατσιαούνη, η φάση στο 14ο λεπτό. Για το Κοτσάλες. Νέο δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, πάνω από τα δοκάρια και out από τα δοκάρια του Κότσα Μπασίδη, φάση στο 60 λεπτό. Πουγιουκλής. Μπροστά του είναι ο Μπόντζος. Τελικά κάνει τη σέντρα. Πήγε στο δοκάρι, κατέληξε out. Ντονίο εκτέλεσε, βρήκε τον Τζούχα που καταδιώκεται από το Γιουκούδη, κάνει τη σέντρα ο Τζούχα στον Πιτό. Αυτός θέλει να γυρίσει τον Καλτσά, έρχεται όμως ο Κατσιαούνης, απομακρύνει. Στέλνει την μπάλα πλάγιο. 68 λεπτό, Τζιόλα στο πλάγιο για τον Κοντζάλες. Γυριστή σέντρα στο κενό χώρο, πετάχτηκε ο Οικονομίδης. Έχει μπροστά του τον Μπόζο, κάνει το σούτ, είναι δυνατό, αλλά άστοχο, καταλήγει out. Μπουγιουκλής για τον Οικονομίδη. Κοντζάλες στη σέντρα. Είναι μόνο στο Δημητριάδης, στο πάρει την μπάλα, κάνει και το σούτ. Έρχεται όμως ο τερματοφύλακας, ο Κότσα Μπασίδης, απέκρουσε η μπάλα ξανά στο Δημητριάδη, νέα σέντρα. Εκεί που είναι ο Κούις, επιχειρεί νέο σούτ, κόβεται από τον Τζούχο, ο Αντωνίου ολοκληρώνει την απόκρουση για το Βακουφάρι, που γυρίζει τελικά. Η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή, απομακρύνει λάθος πάνω στον Καλτσά, γίνεται το σούτ, έρχεται όμως ο Κατσιαούνης, κάνει την μπάλα, καταλήγει αυτή κόρνερ. Ο Τερζόπουλος, ένα ακόμα φάουλ για τη Βέρεια. Για τον Αντωνίου που γύρισε, έκοψε ο Κατσιαούνης, η μπάλα πήγε στον Πιτό, που πέφτει κάτω από την επέμβαση του Κουί. 2 λεπτά μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα και το δυνατό βολέ του Μπόντζου επαναφέρει την μπάλα. Πριν όμως πάει σε κάποιον από τους συμπαίκτες ή τους αντιπάλους του, ο διαιτητής του αγώνα, ο κ. Κεφαλάς του Συνδέσμου των Αθηνών, σημειώνει το τέλος του αγώνα εδώ στη Βέρεια. Τελικό αποτέλεσμα, Βέρεια Άρης 0-0.